λόγους η μελιδοή στον οτόχο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Εσποράδων, κύριε κύριε Χρυσόστομε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κύριε κύριε Γιώργη. Άγιοι Πατέρες, επίτιμα αρχηγέ ΓΕΣ, αντιστράτηγε κυρία Ζιαζιά Κωνσταντίνη, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριε Ζεμπίλη Αθανάση, κύριε και δίπλα Λουσίμου, κυρία Καραμπατσόλη Κωνσταντίνα, κυρία Καζάνη Κατερίνη. Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Κελαϊδίτη Γεώργιε, κύριε Κούκουζο Ευάγγελε, κύριε Μπουρδάνε Δημήτρη. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Πανός Φάνης, δεν βρίσκεται κοντά μας σήμερα, λόγω μιας μικρής επέμβασης στην οποία υπερπλήθηκε. Ευχαριστούμε για τις ευχές που μας έστειλε και ευχόμαστε ταχύα ανάδοση. Δήμαρχε Τανάγκας, κύριε Περγάλη Βασίλη. Δήμαρχε Βυθιών Μεσαπείων, κύριε Ψαθά Γεώργη. Δήμαρχε Ερετρίας, κύριε Γουρνή Νικόλε. Δήμαρχε Κοιμής Αλιβερίου, κύριε Μπουραντά Αθανάση και νεοκλεγέντα Δήμαρχη, κύριε Μπαράκο Νικόλε. Δήμαρχη Μαρκουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, κύριε Τσαπουνιώτη Γιώργη. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Μελιτικού Σώματος, ταξίαρχη κύριε Γεωργιάκο Μαθανάσιε, πλοίαρχη κύριε Φιουρή Κωνσταντίνε, πύραρχη κύριε Ψαρέ Κωνσταντίνε, συνταγματάρχη κύριε Σταυροπόδη Χαράλαμπε, ταγματάρχη κύριε Λεό Χαράλαμπε, επιπειραγέ κύριε Κλωσοτήρα Βασίλη. Πρώην Υπουργέ και πρώην Δήμαρχη Χαλκιδαίων, κύριε Παπαγεωργόπουλε Ελευθέρια. Πρώην Υπουργέ, κύριε Μαρκόπουλε Κωνσταντίνε. Πρώην Πρόεδρε του Αγίου Πάγου, κυρία Γεωργίου Μαρία. Πρώην Βουλευτές, κύριε Πνευματικέ Άγγελε, κύριε Σίδερη Μιχαήλ, κύριε Καλαμακή Ιωάννη, κυρία Παρλιεπέ Κατερίνη, κύριε Πρατσόλη Αναστάση. Πρώην Δήμαρχη Χαλκιδαίων, κύριε Μανιάκη Χαράλαμπε, κύριε Αναγνωστάκη Δημοητρία, κύριε Παγώνη Χρήστη. Διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκίδας, κύριε Χρονέα Κωνσταντίνε. Διευθυντή των Φυλακών Χαλκίδας, κύριε Αθανασίου Σπυρίδων. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που λαμβάνετε με την παρουσία σας στην τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαλκιδαίων για τη χρονική περίοδο 2024-2028, όπως αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Έναρξη τελετής ορκομοσίας νέας Δημοτικής Αρχής. Σεβασμιότατοι, περιφυλέσσετε, παρακαλείστε για την περιοχή μου. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτόκε, Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνω και συγχωρήσει των τεσμάτων. Εν του
κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, είπεν αυτοίς, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχουτος έστε ημίν, αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Και ως αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Ως περγάρο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήμε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Του είδατο τούτου μεταλήψεω τα χειραντισμού
και γενέστομη, Κύριε, εις υγείαν ψυχής και σώματος. Συγχαρία, Ιησούς, των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε και Δέσποτα τη ζωή ημών, ο Σοκράτης συνέβων την κρίση και τη σύγχρονη διοικών των κόσμων, ότι εσύ αλήτω σοφία κυβερνώντα σύμπαντα και ποιήσα πάντια ενό ανθρώπων κατοικίν, επί πάντο πρόσωπον τη γη, ω ακή επιδημή σα και σκηνό σα εν ημίν, ο περιάβων πόλη και κόμμα και κηρύξων το Ευαγγέλιο τη Σωτηρία, αυτό πανάγαθε, επάρουσο λοιπόν δεωμένο σου εν τη ώρα ταύτη. Και έπειδε επί τους δούλους τούτους, ού σε κάλεσας ψήφο του λαού σου εις την διακονίαν ταύτην, ότι παρά σου δέδονται πάσα εξουσία επί της γης. Ανάδειξον αυτούς αξίους της δορυφήσης αυτής μεγάλης τιμής και ικάνουσον αυτούς εν δυνάμει και συνέση πολιτεύεστε εις θεραπεία των αναγκών των πόλεων ενές κατεστάθησαν τοπικοί άρχοντες. Τήρησον αυτούς απειράστους κακών και ανεπιλήπτους εν τη Χριστή διοικήση των κοινών και κατάστησον αυτούς τιμίους εργάτας του αγαθού, επιτελούντας ευόρκως τα εαυτόν καθήκοντα εις προαγωγήν έργων πολιτισμού και προόδου και επαγαθό του λαού σου και του έθνους ημών. Ο γάρ λαός σου και η Εκκλησία σου, οικετεύος είσαι των μόνων παντοδύναμων Κύριων εις τους αιώνας. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός,
η εμπίσημον δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, Θηβών Λευαδίας και Αγνίδος και αγαπητός μου αδελφός κύριος Γεώργιος και η ταπεινότης μου μαζί με της Δημάρχου Χαλκιδαίου. Και επίσης συγχαίρομαι εκείνους που επανεξελέγησαν και όσους και όσες εκλέγονται για πρώτη φορά στις επίζηλες αυτές θέσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε υπηρεσία του λαού, ο οποίος είναι και ο εκλέξας και ο τιμή σας πάντα σημάς. Θέλω να σας ευχηθώ ολοκαρδίως να έχετε υγεία ψυχής και σώματος, να έχετε τον άνωθεν φωτισμό, να έχετε δύναμη και κουράγιο ώστε να αγαπάτε με όλη σας την δύναμη τον τόπο που υπηρετείτε και τους ανθρώπους που υπηρετείτε και με αγάπη όλοι να συσκέπτεστε ό,τι είναι καλό και ό,τι προάγει τη ζωή των ανθρώπων αλλά και τη βελτίωση των όρων της διαβιώσεως και την προκοπή και την προαγωγή των έργων του πολιτισμού. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να απολαύσετε τα αγαθά τα οποία ο Απόστολος Παύλος, που είναι ηγρητής της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και πνευματικός πατέρας, όχι μόνο της πατρίδος μας, αλλά και της Ευρώπης και όλου του κόσμου, υπόσχεται για εκείνους οι οποίοι εργάζονται το αγαθόν. Λέει λοιπόν απευθυνόμενος προς τους Ρωμαίους, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθόν. Ο Θεός να σας αναγνωρίσει τις προσπάθειές σας, τους σκόπους σας, τους υδρώτες σας, τον πόνο σας και την αγάπη σας και την προσφορά σας και να σας χαρίσει αυτά τα τόσο ωραία και ουράνια αγαθά, τη δόξα, την τιμή και την ειρήνη.
και ο κόσμος να έχει το κουράγιο να σας θυμίσει με τον ίδιο τρόπο. Με αυτές τις σκέψεις να μου επιτρέψετε να σας προσφέρω μία εικόνα της Παναγίας, την οποία παρακαλούμε να σας συνοδεύει στα έργα σας και όλους. Και ακόμη και έναν τόπο που μόλις τώρα σήμερα ήρθε και αφορά τα εκκλησιαστικά μνημεία της Εύβοιας. Θεούς κοινώματα. Είναι συγγραφεύς του τόμου ο Χαλκιδαίος, Μητροπολίτης Φαναρίου, Αγαθάγγελος, ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για τους δημάρχους που όρκησα τις προηγούμενες μέρες και δεν το είχα, το έχω μαζί μου, θα σας το δώσω μετά. Με τις πρεσβείες λοιπόν της Παναγίας, εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία και σας καλώ όσους θα ορκιστείτε με το θρησκευτικό όρκο, η μεν κυρία Δήμαρχος να θέσει το χέρι της επί του Ιερού Ευαγγελίου και οι υπόλοιποι έχοντας την δεξιά χείρα υψωμένη και τα τρία δάχτυλα ενωμένα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Ορκίζομαι να είμαι πιστή στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι, να ζήσω. Διευθυντών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευθυντών των Αγίων Δέσποτων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Έχετε και τις ευχές του Θεοφιλεστά του Αγίου Σκοπέλου, κύριο Νικοδήμου, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι εδώ, γιατί έχει μία ίωση εμπειρετή και πρέπει να κάνει τη θεραπεία του. Επικαλούμενος τη τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους, και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ο όρκος μου αναφέρεται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λαού. Αγίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, Κύριε Κύριε Χρυσόστομα. Σεβασμιότατε Θυγόν Λεβαδίας και Αβλίδος, Κύριε Κύριε Γεώργια. Η παρουσία σας, πέραν του τυπικού πρωτοκόλλου,
Τιμούν το Δήμο και εμένα την ίδια σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής μου ζωής. Σας ευχαριστώ γιατί από το 2019 που ξεκινήσαμε στη διοίκηση του Δήμου είσαστε στιλοβάτες κάθε προσπάθειας και κάθε στόχου για την ευημερία του τόπου και το καλό των δημοτών. Πρώην Πρωθυπουργέ, βουλευτές, πρώην Υπουργοί, πρώην Βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, επίτιμε Αρχηγέ, κύριοι Δήμαρχοι, πρώην Δήμαρχοι, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των αρχών, εκπρόσωποι των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνδημότες. Η σημερινή ημέρα είναι αναμφίβολα λαμπερή. Μέρα γιορτινή για όλους τους παριστάμενους και ειδικά για τους εκλεγμένους κάθε παράταξης, τους οποίους οι πολίτες τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους και πριν από λίγο έδωσαν τον όρκο να αξιοποιήσουν αυτή τη τιμή για την πρόοδο του Δήμου Χαλκιδαίου. Για εμένα και την ομάδα μου αποτελεί το τιμητικό επιστέγασμα μιας όμορφης συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Μιας προσπάθειας που μας δίδαξε, μας βελτίωσε και μας αντάμυψε. Το 2019 αρχίσαμε με συγκεκριμένη στοχοθεσία με ρητές δεσμεύσεις. Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν εύκολα, μάλιστα χαρακτηρίστηκαν από πρωτόγνωρες συνθήκες. Δεν σταματήσαμε όμως να εργαζόμαστε σκληρά και να προσπαθούμε να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης των πολιτών. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, με σεβασμό σε κάθε δημότη, είπαμε αλήθειες, παρουσιάσαμε ορατό και μετρήσιμο έργο, μάθαμε από τα λάθη μας και δώσαμε σε αυτό που κάνουμε νου, καρδιά και σώμα. Δεν λυγίσαμε στιγμή μπροστά στην ευθύνη. Την ευθύνη που αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο κατά την παρότρινση του Καζαντζάκη. Την ευθύνη που μας συγκινεί και μας δεσμεύει ακόμα περισσότερο σήμερα μετά την επιβράβευση των προσπαθειών μας, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τη λαϊκή βούληση στις εκλογές του Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, η συγκίνησή μου σήμερα είναι μεγαλύτερη από το 2019. Όπως μεγαλύτερη είναι και η τιμή της επανεκλογής μου στο τιμόνι του Δήμου μας. Σήμερα στέκομαι απέναντί σας, αντιλαμβανόμενη πλήρως την κρισιμότητα της τιμής και δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου έχουμε πλήρη συνέστηση του φορτίου. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις σας, ξέρουμε πως δεν καλούμαστε απλώς να διοικήσουμε σωστά, δεν καλούμαστε μόνο να συνεχίσουμε το έργο μας. Καλούμαστε να ανεβάσουμε το Δήμο Χαλκιδαίων, το 12ο Δήμο στη χώρα, ακόμα πιο ψηλά. Να δώσουμε στον ευλογημένο μας τόπο αυτό που του αξίζει. Να δουλέψουμε περισσότερο, να προσφέρουμε στο σύνολο, αλλά και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και εδώ σήμερα, ενώπιόν σας, δεσμευόμαστε ότι αρχίζει μία νέα δημιουργική περίοδος για το Δήμο μας. Συνεχίζοντας τα μεγάλα έργα στην πόλη της Χαλκίδας και με ακόμα περισσότερα έργα σε κάθε δημοτική ενότητα, έχοντας ήδη προετοιμάσει το αύριο, θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά για να καταστήσουμε το Δήμο μας τον ισχυρότερο αστικό πόλο στο γεωγραφικό χώρο που περικλείεται από τη στερεά Ελλάδα και τη βορειοανατολική Αττική. Με αναπτυξιακό προσανατολισμό, την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. Με τη δημιουργία ενός ισχυρού brand name που θα θεμελιώνεται στις μοναδικές φυσικές ομορφιές του τόπου μας και κυρίως στην ιστορία, τον πολιτισμό και το κτηριακό του απόθεμα. Μέσα από αυτή ακριβώς την ανάδειξη της ιστορίας του πολιτισμού μας, της λαϊκής κληρονομιάς
τα μεγάλα έργα υποδομών σε κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά και σε συνεργασία με όλους τους φορείς, θα οδηγήσουμε τον Δήμο Χαλκιδαίων στη θέση που του αξίζει, καθιστώντας το ξεχωριστό, φιλικό και ελκυστικό για τους επισκέπτες και τους κατοίκους του. Με αυτές τις αρχές, τη θέληση και τον κατάλληλο σχεδιασμό, συνεχίζουμε με ταχύς ρυθμούς όλα τα υποεξέλιξη έργα και σχεδιάζουμε νέα σε όλες τις δημοτικές ενότητες, αναλογικά και δίκαια. Η πλατεία αγοράς, τα έργα του ευρύτερου κέντρου, η αξιοποίηση της αποθήκης του ΟΣΕ και του παλαιού νοσοκομείου, η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Χαλκίδας και των αρχαιολογικών χώρων σε όλες τις ενότητες, η αναπλάσεις των παραλιακών μετόπων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις μας, τα σχολεία μας, είναι για εμάς προτεραιότητες. Στόχος μας επιπλέον είναι η βελτίωση της καθημερινότητας. Ψηλά στην ιεράρχησή μας είναι η καθαριότητα, η προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους, τα ασφαλή στρώματα, ο ηλεκτροφωτισμός, η ίδρυψη. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνουμε επίσης στην πρόνοια και την πολιτική προστασία. Ο πολίτης σε κάθε κοινότητα του Δήμου μας πρέπει να απολαμβάνει δίκαιες και ανταποδοτικές υπηρεσίες και να είναι ασφαλής. Ο πολίτης έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αυτό κληθήκαμε να υπηρετήσουμε με συνέπεια, αλήθεια και εντιμότητα. Ακολουθώντας πιστά τη διδαχή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου για τους άρχοντες που έχουν χρέος να ωφελούν τους αρχόμενους. Συνεχίζουμε με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές. Χρηστή διοίκηση, αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, συλλογικότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία. Στην προσπάθειά μας αυτή, ζητούμε τη συμπαράσταση όλων των δημοτών και βεβαίως και των εργαζόμενων, οι οποίοι είναι η καρδιά του Δήμου μας. Οι εργαζόμενοι που φύλαγαν θερμοπύλες όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και όχι μόνο. Επιδίωξή μας επίσης είναι και η αναβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ρόλοι των παρατάξεων έχουν καθοριστεί με την ψήφο των πολιτών. Ως Δήμαρχος όμως, και παρά την ισχυρή πλέον πλειοψηφία, θα επιδιώξω ειλικρινή και έντιμη συνεργασία μαζί τους. Διαφωνίες υπάρχουν και θα υπάρξουν. Στα μεγάλα όμως ζητήματα δεν χωρούν οι αντιπαραθέσεις που καθυλώνουν τις παραγωγικές δυνάμεις να αρκοθετούν την ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου μας. Απευθύνομαι λοιπόν με εντιμότητα και καθαρές κουβέντες σε όλους σας και σας ζητώ να λειτουργήσουμε επικοδομητικά για το κοινό καλό. Σαφώς και περιμένω την κριτική σας και ζητώ να είναι οξία και συνεχής, αλλά δίκαιη και να αφορά ουσιώδη ζητήματα, ώστε να εμπλουτίσει και τη δική μας σκέψη. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός μας όρκος είναι η πρώτη ομόφωνη πράξη Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, που ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης αποδεχόμαστε τη τιμή και το χρέος να υπηρετούμε το κοινό καλό όλων των συμπολιτών μας. Σήμερα έχουμε την πρώτη έμπρακτη, συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη ενότητας και ομοθυμίας της πενταετίας που ξεκινά. Ζητώ αυτή την ενότητα να διαφυλάξουμε και να τη μετατρέψουμε σε κινητήριο μοχλό ανάπτυξης. Προσωπικά, και πιστεύω δεν είμαι μόνη, προτίθεμαι να ξεχάσω τις πιθανές κακές στιγμές της προεκλογικής περίοδου. Δεσμεύτηκα και δεσμεύομαι να είμαι δήμαρχος τόσο για εκείνους που με επέλεξαν, όσο και για εκείνους που δεν με επέλεξαν. Και σε αυτή μου τη δέσμευση θα είμαι απόλυτα συνεπής.
Το ίδιο ζητώ και από όλους τους εκλεγμένους για τη νέα δημοτική θητεία. Ο δρόμος για την επιτυχία έχει τη σήμανση της ισότητας και της ενότητας. Οι δημότες να είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να τους αντιμετωπίζουμε με ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό και χωρίς διακρίσεις. Οι δημοτικές κοινότητες θα έχουν ίση μεταχείριση και ιεράρχηση αναγκών. Γι' αυτό και με το πέρας αυτής της εκδήλωσης, καλώ όλους και όλες τους υποστηρικτές της συμπολίτευσης, με πρώτους τους άμεσους συνεργάτες μου και τους εκλεγμένους συμβούλους, να ξεχάσουν κάθε τι που έχει σχέση με το νικηφόρο αποτέλεσμα των εκλογών. Οι πανηγυρισμοί τελείωσαν προπολού. Η ωραία αυτή γιορτή σε λίγο θα ολοκληρωθεί και ακολουθεί η ώρα της ευθύνης. Χρειαζόμαστε λίγα και προσγειωμένα λόγια και ακόμα περισσότερη δουλειά. Συνεχίζουμε με τις ίδιες αρχές, με ένα δυναμικό παρόν και έτοιμο το σχεδιασμό μας για το μέλλον. Αγαπητοί μου συμπολίτες, η σημερινή μέρα μου επιτρέπει να ευχαριστήσω δημόσια όλους εκείνους που στάθηκαν πλάι μου στις καλές και δύσκολες στιγμές της μακράς και απαιτητικής προεκλογικής περίοδου, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας που πέρασε. Καταρχάς, είμαι ευγνώμων σε όλους αυτούς που στελέχωσαν τον εκλογικό μας συνδυασμό, στα στελέχη που πίστεψαν σε μένα, παλαιά και νέα, και μαζί συμπορευόμαστε με κοινούς στόχους και όραμα για τον τόπο μας. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, υποψήφιους και μη, που δουλέψανε σκληρά και στηρίξανε την προσπάθειά μας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο αποτέλεσμα αυτής. Ευχαριστώ τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Δήμου Χαλκιδαίων, γιατί στο σύνολό τους στήριξαν με όλους τους τις δυνάμεις τον σχεδιασμό μας και εργάστηκαν για την υλοποίησή του. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, που αποτελεί το γερό θεμέλιο λίθο κάθε προσπάθειάς μου εδώ και πολλά χρόνια. Την οικογένειά μου που ανέχεται με υπομονή και υποστήριξη τα απαιτητικά μου καθήκοντα. Ευχαριστώ τους φίλους μου, εκείνοι γνωρίζουν ποιοι είναι, που με ανιδιοτέλεια και αληθινή αγάπη στηρίζουν έμπρακτα κάθε μου βήμα εδώ και χρόνια, φυλάσσοντας τα νότα μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί ο Θεός έφερε στο διάβα της ζωής μου πολύτιμους ανθρώπους. Γιατί με μεγάλωσαν δύο άξιοι γονείς, που φρόντισαν να ενισχύσουν την ψυχή και το μυαλό μου με εφόδια πολύ ίσχυρα και κυρίως με το δυνατό όπλο της αγάπης και του σεβασμού στο συνάνθρωπο. Δύο γονείς που έχουν φύγει, αλλά είναι πάντα εδώ. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ όλους εσάς που με εμπιστευτήκατε και με τιμήσατε με την υποστήριξή σας. Εσάς που ανταμώνουμε πολλές φορές ή θελημένα ή τυχαία και με γεμίζετε με δύναμη και αισιοδοξία. Με το χαμόγελό σας, με τις επισημάνσεις σας, με τα παράπονά σας, με την εγκαρδιότητά σας. Θα κάνω για μια ακόμα φορά μια από καρδιάς δημόσια εξομολόγηση, την οποία επίσης μου επιτρέπει η μέρα. Και θα σας πω ότι για ό,τι κάνω, ισχυρή κινητήριος δύναμη είναι η δύναμη της αγάπης. Η αγάπη μου για την αυτοδιοίκηση και η αγάπη μου για τον τόπο που γεννήθηκα και ζω, για τον τόπο μας που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Πολίτες της Χαλκίδας, του Λιλαντίου, της Νέας Αρτάκης, της Αυλίδας, της Ανθιδόνας. Με την ψήφο σας δεν επιβραβεύσατε απλώς μια προσπάθεια 4 ετών. Με την ψήφο σας μας δίνετε τη δύναμη και το μεγάλο χρέος να γίνουμε καλύτεροι, να αγωνιστούμε ακόμα πιο σκληρά, να φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας.
Αυτή τη στιγμή σταματάνε τα λόγια και ξεκινά η σκληρή δουλειά. Όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αποκλεισμούς, σχεδιάζουμε, δουλεύουμε, υλοποιούμε. Όλοι μαζί για ένα Δήμο Χαλκιδαίων που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προοδεύει. Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ. Βιάζεστε, ξέρετε τώρα, να κοιτάτε όλους μας, να γυρίσετε και από εδώ και από εκεί, παντού έτσι. Μπράβο, όλο τον κόσμο. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι,